Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής ο αγιασμός στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και η κοπή της Βασιλόπιτας του νέου τοπικού Προεδρίου στο κοινοτικό κατάστημα γεφυρουδίου του Δήμου Ηράκλειας. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα της βασιλεύς η κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σομφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Παρουσία πλήθους κόσμου και του Δημάρχου Ηράκλειας κυρίου Κρεάνθικο Τσακιαχίδη, η κοπή της Βασιλόπιτας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Πέτρος Μπόσκος. Είναι για την Εκκλησία, για την Παναγία, για τον Χριστό, για το Δήμο, για την κοινότητα, για τον κύριο Θεόφιλο, για τον κύριο Πούμπα που μας τιμήσανε. Και θέλω να πω καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους με υγεία. Σήμερα κάναμε τον αγιασμό στην κοινότητα πάνω, στα γραφεία της κοινότητας και ακολούθησε η κοπή Βασιλόπιτας, εδώ κάτω στην αίθουσα. Τελέστηκε ο αγιασμός της τοπικής κοινότητας. Ναι, τελέστηκε ο αγιασμός της τοπικής κοινότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους χωριανούς μου που με τίμησαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο που ήρθε και αυτός και οι αντιδήμαρχοι και οι βουλευτές, ο κύριος Θεόφιλος Λονταρίδης, ο κύριος Κώστας Μπούμπας. Τους ευχαριστώ όλους και πιστεύω πως θα φανώ αντάξιον των προσδοκιών. Είχαμε πρόσκληση από τον πρόεδρο τον Ηρακλή τον Τριγούση, μας κάλεσε για έναν αγιασμό που ήθελε να κάνει εδώ στο ξεκίνημα της νέας του θητείας και ήρθαμε εδώ να παρευρεθούμε σε ένα από τα χωριά μας, το Γεφυρούδι, το οποίο διακρίνεται και φημίζεται για την δράση που έχει στο κομμάτι του εθελοντισμού. Το ευχηθήκαμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά, είχε αρκετό κόσμο και καλή αρχή στις νέες του υποχρεώσεις, στα νέα του καθήκοντα και εμείς από την πλευρά μας ως Δήμος και ως Δημοτική Αρχή και εγώ προσωπικά ως Δήμαρχος, γιατί οι δεσμοί μου με τον Γεφυρούδι κρατάνε πολλά χρόνια, θα είμαστε δίπλα σε κάθε ανάγκη, σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε τι που τους απασχολεί. Το ευχόμαστε λοιπόν του Προέδρου και όλο το τοπικό συμβούλιο καλή αρχή, καλή δύναμη και εμείς είμαστε κοντά τους. Παραόντες στην εκδήλωση ήταν αιρετοί του Δήμου Ηράκλειας και βουλευτές. Νομίζω ότι ήταν χρέος μου να είμαι εδώ. Πρώτον, γιατί ο Πρόεδρος εκλέχθηκε με το δικό μου ψηφοδέλτιο. Ένα πολύ αξιόλογο παιδί, με πολύ όρεξη για να κάνει πράγματα για το χωριό και ελπίζω και αισιοδοξώ ότι θα έχει την βοήθεια του Δήμου για να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Βέβαια, οφείλω να πω ότι βρίσκομαι σε έναν ιστορικό χώρο, στην αίθουσα του Συλλόγου του Γεφυρουδίου, όπου από χρόνια, από τη στιγμή της θεμελίωσης αυτού του Συλλόγου μέχρι και σήμερα, ο Σύλλογος στεγάζεται, έχει δημιουργήσει και έχει μεγαλουργήσει εδώ μέσα. Και ήταν και δική μου υποχρέωση, γιατί υπήρξα και εξακολουθώ να είμαι ενεργό μέλος αυτού του Συλλόγου, ο οποίος έχει ένα βαρύ παρελθόν δημιουργίας στο χωριό, και όχι μόνο στο χωριό, αλλά γενικώς στον ομό Σερών έχει δώσει δείγματα και εκτός αυτών, έχει δώσει δείγματα γραφής με την παρουσία του για το πώς μπορεί κανείς, ξεκινώντας από ένα πολιτιστικό σύλλογο, να αναμορφώσει ένα χωριό ολόκληρο. Το χωριό ακολούθησε πάντοτε το βήμα του συλλόγου και έφτασε εδώ που βρίσκεται, εκτός από αυτό το χώρο πάνω στον οποίο βρίσκονται ξενώνες, το αμφιθέατρο και ένα σωρό άλλα πράγματα. Βλέπετε γύρω-γύρω όλες αυτές οι αφίσες, αυτά τα πόστερ μιλάνε για την ιστορία του συλλόγου. Μιλάνε για τον πολιτισμό του Γεφυρουδίου, για τον πολιτισμό του νομού Σερών. Και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσει με το ίδιο βήμα ο Σύλλογος και βέβαια να πω επίσης ότι όλοι δεν βλέπουν με το ίδιο μάτι το Σύλλογο και αυτό είναι κρίμα.
δεν σέβονται τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς έπρεπε να είναι. Αλλά ο καθένας κρίνεται με τις δικές του ενέργειες, με τις δικές του προσπάθειες και ο καθένας παίρνει αυτό που αξίζει. Καταρχάς, η αυτοδιοίκηση είναι ένας σημαντικός παράγοντας ό,τι αφορά την ανάπτυξη του τόπου. Εμείς ευχόμαστε στο νέο πρόεδρο του Κεφυρουδίου και στη νέα δημοτική αρχή καλή θητεία, καλή δύναμη, να ανταποκριθούν επάξια στα καθήκοντά τους. Τα χωριά έχουν προβλήματα. Τα περισσότερα είναι εγκαταλελειμμένα σε πάρα πολλές απόψεις. Εύχομαι στο νέο πρόεδρο να είναι ηρακλής και δυνατός όπως και το όνομά του. Και εγώ ως βουλευτής και μέσα από την Επιτροπή Περιφερειών που ασχολείται με θέματα που άπτονται το ενδιαφέροντος της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα είμαι δίπλα τους ό,τι και αν χρειαστούν προκειμένου να προωθήσουμε διάφορα ζητήματα προς επίλυση και να υπάρχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους. Αλλά το βασικότερο είναι να δώσουμε το ΔΕΛΕΡ να επιστρέψουν οι νέοι και κυρίως αυτοί που ασχολούνται με τις καλλιέργειες στην Ήπεθρο. Καλή θητεία και καλή δύναμη.